Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Καλησπέρα. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού είμαστε εδώ για μια άλλη εκπομπή, μια άλλη ομολογία με τον αγαπητό Δαβίδ. Γεια σου Δαβίδ. Καλησπέρα. Θα ακούσουμε τι έχει κάνει ο Θεός στο Δαβίδ, πώς ενέργησε και θα δοξαστεί ο Κύριος για άλλη μια φορά, γιατί αυτό πραγματικά, εάν κάτι χρωστάμε σαν πιστοί χριστιανοί, τι είναι, να ομολογούμε το όνομά του το Άγιο. Αμήν. Πάντα. Αγαπητέ Δαβίδ, ήθελα να ξεκινήσουμε κλασικά, θα έλεγα, με τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Ό,τι θυμάσαι. Καταρχήν, πρώτα να μας συστηθείς. Το ξέχασα αυτό. Ονομάζομαι Μαγδαλάς Δαβίδ, 32 ετών. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια επιχείρηση με κατεψυγμένα προϊόντα στο Ρέντι. Έχω τελειώσει, έχω σπουδάσει μάλλον στο ΤΕΙ της Θήβας, πληροφοριακά συστήματα, για όποιον ξέρει logistics. Τα έχεις ακούσει, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Παρόμοια σχολή υπάρχει και στην Κρήτη και άλλη μία στη Θήβα. Τι άλλο τώρα ηλικία, για αρχή. Είπα 32 ετών στην αρχή. Είπα 32 ετών στην αρχή. Έχω σπουδάσει logistics, δουλεύω στα κατεψυγμένα προϊόντα στο Ρέντι. Χριστιανός από μικρός, έτσι. Από μικρός, γεννημένος σε χριστιανική οικογένεια. Δόξα, ναι, ναι. Γεννήθηκα στην Αρμενία το 1992. Να το πούμε, είσαι μισός κατά το ίμιση Έλληνας, κατά το ίμιση. Ο πατέρας μου είχε, βασικά ο παππούς του, είχε καταγωγή ελληνική από την Κατερίνη. Αχα. Ναι. Και αργότερα, λόγω του πολέμου, έφυγε ως πρόσφυγας εκεί και... Δόξα, μετά επιστρέψανε προφανώς. Μετά επιστρέψαμε, ναι, ναι. Δόξα τον Κύριο. Ιστορία. Λοιπόν, ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε αυτό που είπαμε. Με τα πρώτα σου χρόνια, τι θυμάσαι, ό,τι μπορείς να θυμηθείς. Λοιπόν, ό,τι μπορώ να θυμηθώ, αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι από 3 ετών και μετά. Γιατί, εντάξει, πριν τα 3 είναι λίγο δύσκολο να θυμηθεί κανείς οτιδήποτε. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι στην οικογένειά μου μέσα τουλάχιστον. Ευλογίες Θεού πολλές, ενέργειες Θεού πολλές. Θυμάμαι το σπίτι μας γεμάτο αδέλφια, πάντα. Δηλαδή, περνάγαμε πολλές δυσκολίες. Τότε, οικονομικής φύσης ή άλλες. Οικονομικές κυρίως. Τότε, το 92, όταν γεννήθηκα, η χώρα είχε σπάσει τη Σοβιετική Ένωση. Είχε διαλύσει το 92, αν έχεις ακουστά, και η χώρα είχε έρθει σε μεγάλη πείνα. Και μέχρι πριν οι άνθρωποι ζούσαν μια αξιοπρεπέστατη ζωή, είχαν τις δουλειές τους, πηγαίνανε καλά, προχωρούσανε. Από εκεί και ύστερα έπεσε πείνα. Πώς ήταν εδώ η επικατοχής, ναι, που ο κόσμος δηλαδή ήταν σε μια αθλία κατάσταση και πολύ δύσκολη, έτσι ήταν εκεί. Αλλά αυτό δεν μας επηρέασε σε τίποτα, γιατί πάρα πολλές φορές, εκεί που ανθρωπίνως μπορεί να έλεγες ότι κοίταξε να δεις, δεν γίνεται τίποτα, γιατί πολλές φορές ακόμη και το φαγητό ήταν δυσέβρετο. Μπορεί να στεινώσουν στην ουρά ώρες αμέτρητες για να πάρεις ένα πιάτο φαΐ. Ήταν αυτό που λέμε το ζυγιστό, όταν γίνεται ξεκάθαρα, το πολέμου. Ξεκάθαρα. Δύσκολες καταστάσεις, αλλά ευλογία. Γιατί εκεί στις δυσκολίες είναι που ο Θεός έρχεται και ευλογεί. Αυτό βλέπουμε στη ζωή όλων μας, φαντάζομαι, αλλά και στη δική μας. Αυτό βλέπαμε. Εγώ θυμάμαι. Αν μου επιτρέπεις, σε τι ηλικία έφυγες από εκεί και ήρθες Ελλάδα? Εγώ 3 ετών έφυγα από εκεί και μετά μετακομίσαμε στην Κομωτινή. Γιατί έτσι ήρθε ο Κύριος, εν ύπνο, το είπε στον πατέρα μου ότι πρέπει να πάω στην Κομωτινή, έχω έργο εκεί, αλλά και μεταγενέστερα στην Αθήνα. Λοιπόν, θυμάμαι προσευχές πολλές στο σπίτι, συναθρήσεις, προσευχές για να βαφτιστούμε Πνεύμα Άγιο οι αδελφοί. Το Αγίου Πνεύματος και όλα σήμερα, ναι. και ευλογίες πάρα πολλές. Αυτό θυμάμαι μέχρι εκεί τουλάχιστον, λίγα πράγματα. Πάντως θυμάμαι πολύ καλές εικόνες, ευλογημένες. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φορά, ήμουνα 4 χρονών, ήμουνα 3-4, δεν θυμάμαι. Και ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν είχαμε να φάμε. Κυριολεκτικά, όταν σου λέω, δεν είχαμε να φάμε. Και κάναμε μία προσευχή οικογενειακώς. Θεέ μου, εσύ ξέρεις, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν βγαίνει, κάνε χάρη γέλος. Και ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε νηστικοί. Την επόμενη μέρα, αυτό δεν το ξέρει κανένας, προσευχή είχαμε κάνει στον Κύριο. Την επόμενη μέρα ανοίγουμε την πόρτα, έξω από την πόρτα μία κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Ποιος το κάνει αυτό, το κάνει ποιος τώρα. Είναι τυχαίο αυτό. Κάνεις μία προσευχή και βλέπεις την επόμενη μέρα
Τυχαίο, άντε μία φορά να γίνει τυχαία, δύο να γίνει τυχαία. Συνέχεια δεν γίνεται τυχαία. Εσείς το είχατε βιώσει αυτό. Το είχαμε βιώσει. Και αρκετές φορές, όχι μόνο μία ή δύο, αρκετές φορές. Αργότερα μετακομίσαμε στην Κομωτινή, οικογενειακώς. Σε όλα αυτά, αδερφέ, μέχρι εκείνη την ηλικία, να πούσες στην Κομωτινή, αν θυμάσαι έτσι, τι θυμάσαι έτσι σαν εικόνες από τους γονείς κυρίως. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, οι γονείς παίζουν μεγάλο ρόλο στο θέμα της μετάδοσης, της πίστης στα παιδιά. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι από τους γονείς μου μέχρι εκείνη την ηλικία ήταν αγώνα σκληρός. Πάρα πολύ. Ο πατέρας μου πήγαινε στη δουλειά, σηκωνόταν από πολύ πρωί, από το άγριο χάραμα, από τις 6 ώρα το πρωί, από τις 5.30 για να πάει στην οικοδομή. Γιατί ο πατέρας μου έβαφε. Ήταν ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα. Και πήγαινε από πολύ νωρίς στη δουλειά. Για να βγάλει ένα μεροκάματο, να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς αξιοπρεπώς. Πάλι δυσκολίες πολλές, φτώχεια πολύ. Κυρίως το χειμώνα η κατάσταση ήταν απελπιστική. Κρύο πολύ, υγρασία πάρα πολύ. Πολλές φορές το σπίτι να μην ζεσταίνεται. Τουρτουρίζαμε από το κρύο. Δηλαδή, δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο πατέρας μου έκανε έναν αγώνα σαν άνθρωπος. Η μητέρα μου το ίδιο. Και αυτή στο σπίτι έκανε έναν αγώνα. Στις αρχές η αλήθεια είναι ότι όταν μετακομίσαμε οι γείτονες δεν μας πολύ θέλανε, λόγω του ότι είχαμε καταγωγή από άλλη χώρα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Αλλά... Υπήρχε και τότε έντονος ρατσισμός. Τότε υπήρχε. Τώρα πια βέβαια αυτό έχει εξαλειφθεί, για να πούμε την αλήθεια. Τώρα πια πλέον... Αν και τους Αρμένιους τους αγαπάνε πολύ οι Έλληνες. Ναι, εκείνη την περίοδο όμως μου κάνει εντύπωση ότι όντως δεν υπήρχε αυτή η αγάπη και η ζεστασιά. Όμως με τον καιρό όμως, πραγματικά και βλέποντας το πρόσωπο του Χριστού οι άνθρωποι σε εμάς, μας μπορώ να σου πω ότι μας αγαπήσανε. Mm. Και το φοβερό ήταν ότι κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα, κάθε γιορτές, είτε ψήνανε είτε μαγειρεύανε, ένα πιάτο φαγητό μας το φέρνανε. Αυτό υπάρχει στα χωριά. Τον πρώτο καιρό δεν υπήρχε, λόγω ξέρεις της κατάστασης, αλλά μετά όταν μας συμπαθήσανε, Χριστός το έκανε αυτό, δεν κάναμε εμείς κάτι το ιδιαίτερο, μας αγαπήσανε και μας εκτιμήσανε. Και μάλιστα και τώρα, καμιά φορά, τους παίρνω τηλέφωνο τους ανθρώπους, ρωτάω τι κάνουν, μιλάνε. Όσοι βέβαια από αυτούς έχουν ζουν ακόμα, γιατί ήταν και πολύ ηλικιωμένοι. Αυτό είναι το ωραίο του χωριού, αγαπητή. Το οποίο είναι... μας λείπει και εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Γενικά στις μεγάλες Θεσσαλονίκη. Πόλεις. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θυμάμαι και εγώ σαν πιτσιρικά στα κλειδιά πάνω στο αμάξι στη Ρόδο. Τα κλειδιά πάνω στο σπίτι δεν κλειδώναμε τίποτα. Τώρα πού να τα κάνεις. Όχι, αυτά δεν υπήρχαν. Το μόνο πρόβλημα τότε, το μόνο πρόβλημα, εντάξει, ήταν ότι υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι τότε, πάρα πολλοί τσιγκάνοι, ήταν το μόνο πρόβλημα δηλαδή τότε στην Κομωτινή. Υπήρχε δηλαδή. Αυτό, το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό. Από εκεί τα υπόλοιπα ήταν όλα πιο ανθρώπινα, καμία σχέση όσο είναι τώρα βέβαια, έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή γνωρίζω ότι ο πατέρας σου, ο αδερφός μας ο Βαρασδάτ, ήταν στο έργο του Θεού από μικρός, θα λέγαμε ηλικιακά. Εσύ σε αυτή την ηλικία έχει ξεκινήσει ήδη το έργο του Θεού, δηλαδή να φεύγει από το σπίτι, να πηγαίνει κάποια ταξίδια ή πιο μετά, δεν θυμάμαι. Στην Κομωτινή, όχι ακόμα. Ακόμα όχι. Τότε στην Κομωτινή, αν έχεις ακουστά, την υπεύθυνο εξουσία ήταν ο Στέργιος, ο Σωτήρης είχε αναλάβει τότε. Mm-hmm. Και κάναμε παρέα με τον αδελφό οικογενειακό, πηγαίναμε και στη Μαρόνια σπίτι του αρκετές φορές. Και τότε ακόμα δεν είχε ξεκινήσει το έργο. Αργότερα, όταν μετακομίσαμε στην Αθήνα, έγινε, αλλά θα τα πούμε και αυτά. Μέχρι τι ηλικία ήσουν στην Κομωτινή, αδερφέ? Μέχρι 6 ετών. 7, συγγνώμη. Μέχρι 7 ετών, όταν έκλεισα τα 8, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Ωραία. Έλαβα το 6 ετών, έλαβα το Πνεύμα του Άγιο, μιας που λέμε και τις ηλικίες. Ωραία. Ο πατέρας μου πολλές φορές τα βράδια με φώναζε να προσευχηθούμε. Μου έλεγε, έλα να γονατίσουμε, λέει, να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο, μιας που είναι και το Άγιο Πνεύματος σήμερα. Εγώ δεν γνωρίζα τι ήταν αυτό. Γιατί ήμουν και ζωηρός εγώ σαν άνθρωπος. Δεν κάθομαι ήσυχα. Πολλές φορές δηλαδή έτρωγα ξυλιές. Ο καημένος ο πατέρας μου είχε αγανακτήσει. Γιατί έκανα και ρυψοκίνδυνα πράγματα για τη ζωή μου. Δεν ήταν μόνο ότι ήμουν απλά ανήσυχος. Ήμουν πολύ ζωηρό παιδί και δεν κάθομαι σε χλωρόκλαρη. Και πολλές φορές από την τρομάρα του οι άνθρωποι ανησυχούσαν. Να φανταστείς δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο καημένος ο πατέρας μου πήγαινε το πρωί στη δουλειά με το ποδήλατο και μια μέρα του σκάσα τα λάστιχα. Ω Θεέ μου. Τώρα πού να καταλάβω τώρα, 6 χρονών παιδί. Πού μυαλό τώρα, για να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος πάει στη δουλειά. Εντάξει, τις έφαγα βέβαια, έτσι έφαγα τις ξυλιές μου. Εντάξει, δεν. Ειλικρινά, μου έκανε καλό. Αργότερα το κατάλαβα, μου έκανε καλό. Και πραγματικά πολλές φορές όταν οι γονείς αντιδρούν, δεν είναι γιατί μισούν τα παιδιά τους ή γιατί δεν τα αγαπάνε. Είναι ο φόβος τον οποίο έχουν. Γιατί όταν είσαι ένα παιδί το οποίο πολλές φορές μπορεί να ανέβει στη σκεπή του πιού και να πηδήξει από εκεί,
σου πάει η ψυχή στην κούλουρη. Λες τώρα θα τον χάσω. Τι κάνει. Θα τον πιάσει. Μπράβο. Θα φας και δύο τρεις. Τι κάνει. Λοιπόν. Λοιπόν. Παρερχόμαστε στο θέμα. Για πες εσύ στην προσευχή. Λοιπόν, γνωρίζουμε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα λοιπόν δεν έγινε κάτι. Γονάτισα. Δεν πολύ προσευχόμουν. Δεν έγινε κάτι. Να πω επίσης ότι κάθε βράδυ καθόμασταν με τον πατέρα μου και κάναμε την προπαίδεια. Στο σχολείο τη μαθαίναμε και ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, είχε το βιβλίο και μου έλεγε 5x5, ξέρω εγώ, 4x4, έτσι, 10x10, 8x8, 7x8 και μαθαίναμε την προπαίδεια. Και όταν τελειώναμε την προπαίδεια μου λέει, έλα να γονατίσουμε τώρα. Και μου λέει, ξεκίνα να προσεύχεσαι, δεν θα σκέφτεσαι τίποτα και θα αφήνεις το πνεύμα, μου λέει, θα αφήνεις, μου λέει, τη γλώσσα σου ελεύθερη. Δεν θα σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Θυμάμαι εγώ αφέθηκα, δεν ακούγα κανέναν, προσευχόμουν και αισθάνομαι κάποια στιγμή μια ειρήνη μέσα μου και αισθάνομαι ότι μιλάω ξένες γλώσσες. Και άρχισα και προσευχόμουν. Τι αισθανόσουν, προφανώς και... τις έλεγες κιόλας. Βέβαια, τις έλεγα τις ξένες γλώσσες και αισθανόμουν να αρχίσω σιγά σιγά να μιλάω ξένες γλώσσες και αισθανόμουν μια χαρά, μια ειρήνη. Με πολύ ήρεμο τρόπο όμως. Mm-hmm. Ξέρεις, υπάρχουν άλλοι αδελφοί που το λαβαίνουν με δύναμη. Εγώ το έλαβα πολύ ήσυχα. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε δηλαδή ούτε φωνές ούτε τίποτα. Άρχισα σιγά σιγά και προσευχόμουν και έτσι έλαβα το πνεύμα του Άγιο. Αναφυσβήτητα, βέβαια, αυτό ήταν η παρουσία του Θεού. Έτσι, αυτή η γαλήνη. Η γαλήνη, η ηρεμία. Μέσα στο σπίτι. Η χαρά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά από μία εβδομάδα από αυτό, αισθάνθηκα πάλι το ίδιο πράγμα με έναν ύμνο. Ο ήλιος βασιλεύει, λέει, και η ψυχή μου ζητά σαν το πουλί να πετάξει. Χριστέ, εσένα κοντά, μα το έχει ακουστά. Αμήν, ναι, ναι. Στα καλά του καθουμίνου δάκρυσα. Άρχισα να κλαίω και να ρωτάει η μητέρα μου, τι έπαθες. Δεν ξέρω. Ενώ ούτε είχα χτυπήσει, ούτε έκανα κάτι, αλλά αισθανόμουν σε μια παρουσία. Κάτι με άγγιξε ο ύμνος αυτός. Πρώτη φορά που με άγγιξε ήταν ο ύμνος αυτός. Λοιπόν, από την Κομωτίνη είναι αυτά που θυμάμαι κυρίως, γιατί μέχρι 6-7 χρονών. Εντάξει, στο σχολείο είχα πολλά προβλήματα με τα παιδιά, δυστυχώς. Ο ρατσισμός που είπαμε πολύ. Α, το βίωσες αυτό. Αρκετά. Το βίωσες όχι λόγω της χριστιανικής πίστης. Όχι. Καμία σχέση. Λόγω της καταγωγής. Της καταγωγής πιο πολύ. Δυστυχώς. Αυτό κράτησε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στο Λύκειο όχι. Όχι. Λίγο στο γυμνάσιο. Βασικά όχι ούτε στο γυμνάσιο ούτε στο Λύκειο. Στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο μπορώ να σου πω ότι είχαν ξεπεραστεί πλέον αυτά. Υπήρχαν άλλα. Ναι. Όχι τόσο πολύ όσο τότε. Υπήρχαν άλλα τα οποία είχα μερίδιο ευθύνης εγώ βέβαια. Όχι τόσο τα άλλα τα παιδιά, όσο είχα εγώ μερίδιο ευθύνης. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα. Στην περίοδο αυτή της εφηβείας, από το γυμνάσιο και το Λύκειο. Αν θες το απαντάς αυτό βέβαια, πότε έπεσες πιο πολύ, ρε παιδί μου, που λες ότι εγώ δεν πίστευα ότι θα το κάνω αυτό. Έπεσα πολύ χαμηλά. Και δεύτερη, πότε ένιωσες πιο καλά γενικά στη ζωή σου, να σε αγγίζει ο Θεός. Λοιπόν, εκεί που αν μπορείς, για, αν μένα, θέλεις, έτσι. Για μένα σαν άνθρωπος, εκεί που πραγματικά αισθανόμουν πολύ άσχημα και επηρεαζόμουν πολύ άσχημα, ενώ στο σπίτι το περιβάλλον ήταν χριστιανικό και οικογενειακό, εγώ δυστυχώς, παρασυρώμενος από τους υπόλοιπους, έλεγα κουβέντες. Κακές λέξεις, οι οποίες μου ξεφεύγανε, χωρίς να άθελά μου, πες το, παρασυρώμενος από τα παιδιά αυτά. Τα άκουγες στο σχολείο. Ελεγχόμουν βέβαια μετά, αλλά δυστυχώς, όταν παρασύρεσαι, κάποια στιγμή, θες δε θες, σου βγαίνουνε. Όχι ότι μ' άρεσε, δυστυχώς όμως, ανθρωπίνως, το ομολογώ, ήταν κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε εμένα. Και εκεί που μπορώ να σου πω ότι ξέφευγα, δες το, πάρ' το όπως θέλεις, εκεί που πραγματικά αισθανόμουν πολύ άσχημα είναι ότι από μικρό παιδί είχα μεγάλη μανία με το ποδόσφαιρο. Αρρώστια. Μιλάμε για αρρώστια, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Αρρώστια και, κυρίως με τις ομάδες. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε την ομάδα, τέλος πάντων. Όταν σου λέω αρρώστια, δηλαδή έφτανα στο σημείο στο δημοτικό να παίζω ξύλο με τα παιδιά. Για την ομάδα. Δηλαδή, πάθος, όχι, άρα ειδωλολατρία, κυριολεκτικά. Δηλαδή μου λέγανε για την ομάδα μου, άναβα κατευθείαν. Ενώ δηλαδή, εντάξει, δεν λέω, είναι ωραίο πράγμα το ποδόσφαιρο, να το παρακολουθεί κανείς και να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά όταν φτάνει στο σημείο να γίνεται είδωλο, δηλαδή να φτάνει στην τρέλα, χάνει η ομάδα σου και κλαις, καταντάει αηδία, να σου το πω έτσι. Και κυρίως αυτή η αρρώστια πολύ μεγάλη ήταν στο δημοτικό πολύ. Εντάξει, και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά στο δημοτικό θυμάμαι πολλές φορές γύριζα σπίτι με στα αίματα. Δηλαδή το ακούς τώρα και φρικάζεις, ξύρω κανονικό. Γιατί τώρα όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά, όταν αντί να πληρώνεσαι με πνεύμα ή πολλές φορές το αφήνεις στην άκρη και ασχολείσαι πολύ με αυτά. Αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν ήταν κάθε μέρα αυτό το πράγμα, αλλά
Ήταν αρκετές φορές. Δηλαδή γίνονται αυτό το πράγμα, σου λένε για την ομάδα σου και εσύ ανάβεις. Αλλά θα τα πούμε και αυτό μετά. Πότε το συνειδητοποίησες ότι. Από την τρίτη δημοτικού. Εδώ πρέπει να σταματήσω τώρα γιατί βλέπω ότι έχω παρασυρθεί. Αυτό πότε το συνειδητοποίησα. Δηλαδή και με το θέμα του ποδοσφαίρου και με όταν επετράπη ένα φοβερό γεγονός, το οποίο δεν θα το ξεχάσω μέχρι τώρα, δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και ανατριχιάζω. Όταν μπήκα στη σχολή το 2010 στη Θήβα, όπως σου είπα και πριν. Εντάξει, δεν έγραψα πολύ καλά στις Πανελλήνιες, δεν ήμουν και διαβαστερός πολύ. Δεν το λέω αυτό, δεν καυχόμαι. Δυστυχώς δεν διάβαζα πολύ. Μπήκα βέβαια με τη χάρη του Θεού και στο δεύτερο έτος ήταν κάπου εκεί. Ήτανε, θυμάμαι, στο πρώτο έτος, θυμάμαι ακόμα την ημέρα, 19 Φεβρουαρίου του 2011. 19 ή 18 Φεβρουαρίου. Αν την ξεχάσω αυτή την ημέρα. Μου ζήτησε η μητέρα μου κάπου να πάμε, γιατί είχαμε μια δουλειά. Και έτσι λέω εγώ τώρα. Όρεξη βρήκες, παίζει η ομαδάρα, λέω τώρα. Όρεξη βρήκες και εσύ να μου πεις τώρα, λέω να πάμε και να κάνουμε. Άσε με τώρα, μου λέει τελείωνε. Θέλω να με βοηθήσεις, μου λέω να κουβαλήσω πράγματα, μου λέει ποιος θα τα πάρει. Τέλος πάντων, λέω. Και το φοβερό ήταν ότι εκείνη την ημέρα είχα φορέσει εγώ ρούχα τα οποία πήγαιναν ενάντια σε αυτό. Και εδώ δεν το είχα καταλάβει. Ενώ υποστήριζα την ομάδα αυτή που αγαπούσα, έβαλα όχι τη φάνελα αυτή τη ομάδα, όχι αυτό. Ρούχα. Κλασικά ρούχα μπορεί να φάνε, αλλά που μπορεί να φοράει καθένας, αλλά με χρώματα διαφορετικά. Και αυτό ήταν που ουσιαστικά ήταν το σήμα κατά τεθέν. Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα τέλος πάντων η ομάδα κέρδισε. Εγώ στο γυρισμό ρωτάω έναν κύριο πόσο ήρθε, λέω. Μου λέει κέρδισε η τάδε ομάδα. Ωραία, χαρά, εγώ τέλος πάντων και αυτά. Και σταματάμε εκεί στον ηλεκτρικό και έρχεται το βαγόνι γεμάτο με οπαδούς. Τέλος πάντων της ομάδας αυτής, αυτοί να ζητοκραυγάζουν, εγώ χαρούμενος μέσα μου. Και ξαφνικά ακούω από το βάθος ένας από τους οπαδούς αυτούς, τώρα κάτι είχε πάρει, δεν ξέρω τι είχε γίνει, λέει να. Τέλος πάντων, αυτός είναι υποστηρικτής της άλλης ομάδας. Εγώ παγώνω εκεί, γυρίζω, τον κοιτάζω, του λέω: όχι, φίλε μου, λέω, την ομάδα μας υποστηρίζω. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, του λέει. Εμένα πάρα κοροϊδέψει, του λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το κλασικό που λένε όλοι: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πρέπει και... να το ξέρεις οπωσδήποτε. Ναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Του λέω, φίλε μου, δεν του είπα κάτι. Του λέω, φίλε μου, εγώ, του λέω, υποστηρίζω την ομάδα μας και αυτά. Μου λέει, μην τα πουλάς εμένα αυτά. Μου λέει, εγώ μαγκές δεν σηκώνω. Και υπήρχαν άλλοι οι οποίοι το κραυγάζανε και πολλοί τον σπρώχνανε και του λέγανε, πήγαινε πάνω, του λέει, σκότωσέ τον. Λέει, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Και κανένα δυο άλλοι τον τραβάγανε. Ευτυχώς. Πίσω. Άλλοι τον σπρώχνανε μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή. Εγώ στην αρχή το πήρα στην πλάκα και εκείνη τη στιγμή βγάζει ένα μαχαίρι τέτοιο. Ω Χριστέ μου. Και χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Το κοιτάζω καλά-καλά, κράταγε και το μαχαίρι έτσι, μου λέει: τώρα έρχομαι, μου λέει: δεν γλιτώνεις. Μου λέει: τώρα τελείωσες. Η μητέρα μου στη στάση έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, φωνάζει: Χριστέ μου, μην τον πειράξετε, σας παρακαλώ. Φωνάζουν αυτοί, ζητοκραυγάζουνε. Φωνάζει αυτός, έρχομαι να σε μαχαιρώσω, λέει, δεν γλιτώνεις, λέει, τώρα σε σφάξω, λέει, είσαι τελειωμένος. Τον σπρώχνανε πολύ, πήγαινε πάνω του και κατάλαβες, άμα ερχόταν πάνω, όχι απλά με είχε καθαρίσει, τι μπορούσες να κάνεις. Ένα βαγόνι γεμάτο αφηνιασμένους οπαδούς, σε είχαν σφάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Η μητέρα μου να κλαίει, ο σεκιουριτάς να μου λέει, τρέξε, μου λέει, έχουν σκοτώσει και άλλα άτομα, μου λέει, δεν γλιτώνεις. Και το μόνο που πρόλαβα να κάνω είναι μία προσευχή. Λέω, Χριστέ μου, λέω, τόσο καιρό, με ξέρεις. Ποιος είμαι, τι είμαι, με ξέρεις. Σε παρακαλώ, λέω, σου δίνω τον λόγο μου ότι αν με σώσεις από αυτούς τους χούλιγκανς, έτσι ακριβώς το είπα, εγώ σου δίνω τον λόγο μου, λέω ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την προσευχή αυτή, κλείνουν οι πόρτες του ηλεκτρικού, μαζεύονται και φεύγουν. Ενώ πόση ώρα δεν κλείναν οι πόρτες, ξέρεις, στα μέσα δεν κρατάνε πολύ ώρα ανοιχτές οι πόρτες. Δεν κρατάνε πολύ ώρα. Πόσα, δευτερόλεπτα. Εκεί σου λέει ήταν για λεπτό και δεν κλείνει. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την προσευχή αυτή, κλείσαν οι πόρτες του ηλεκτρικού και φύγαν. Το φοβερό είναι ότι εγώ δεν είχα καταλάβει, είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου, δεν ήξερα τι συμβαίνει. Ίσως σε σοκ. Λέω τώρα τι έγινε. Πάμε σπίτι τέλος πάντων. Δεν είχαμε πει σε κανέναν τίποτα. Δεν το ξέρε κανένας. Και το ξέραμε μόνο οικογενειακώς. Κάναμε μια προσευχή, ευχαριστήσαμε τον Θεό που με γλίτωσε. Και έρχομαι την επόμενη μέρα εδώ. Και... σαν βρεγμένη γάτα. Ναι. Και ακούω μια προφητεία. Στο τέλος πάντων, λέει, «Ιέ μου, χτες,
σε έσωσα από βέβαιο θάνατο και από την αιώνια απώλεια. Κοίταξε να ακολουθήσεις το θέλημά μου και να συνέλθεις. Εσύ ο κοκάλος, εγώ τώρα είχα παγώσει, λέω. Τώρα εντάξει. Θέλω να πούμε στους αγαπητούς φίλους ότι μετά από αυτό, μετά από αυτό, να λέω εντάξει. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν χαρίσματα, έτσι. Αν διαβάσουμε, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για προφητεία, για λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως, ερμηνεία. Και αυτό είναι που λέει ο αδερφός, ότι μέσα στην Εκκλησία κάποια στιγμή του μίλησε ο Θεός και που του μίλησε στην καρδιά σε αυτό το οποίο είχε συμβεί, το οποίο σε κάτι το οποίο δεν ήξερε κανένας. Οι γονείς μου δεν είχαν μιλήσει σε κανέναν, δεν είχαν πει σε κανέναν τίποτα ότι ξέρεις κάτι, χτες είχαμε αυτό το συμβάν, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Σε κανέναν. Και αυτό είναι ο λόγος ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι αληθινή. Ότι μιλάει το πνεύμα του Θεού. Θα το ρωτήσω μετά, κράτα το. Λοιπόν. Μία τελευταία ερώτηση λοιπόν, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Ναι. Είναι η εξής. Σε αυτή την ηλικία προφανώς ο μπαμπάς έχει ξεκινήσει το έργο. Είχε ήδη ξεκινήσει, μόλις μετακομίσαμε στην Αθήνα. Αν θες με λίγα λόγια, εξήγησέ μας ποιο ήταν το πνευματικό έργο που είχε αναλάβει και έκανε. Για να σου κάνω το πνευματικό έργο που είχε αναλάβει ήταν όταν ήμασταν στην Κομωτινή ακόμα. Ήρθε στην ύπνη ο Κύριος και του λέει: θέλω να σε αποστείλω σε πολλές χώρες. Εκεί θα βρεις έναν δούλο μου και θα πάτε μαζί. Ο πατέρας μου αυτόν τον αδελφό δεν τον ήξερε. Δεν τον γνώριζε τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον συναντούσε. Και μετακομίσαμε στην Αθήνα τον Ιούλιο, τέλη Ιουνίου, νομίζω 30 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Και για τον πρώτο μήνα που δεν βρίσκαμε σπίτι να μείνουμε, μας φιλοξένησε μια αδελφή από την Καλλιθέα. Θεός να την ευλογεί, εκεί που είναι τώρα, είναι σε καλά χέρια. Έχει φύγει τώρα, έχει φύγει εν κυρίω εδώ και 3 χρόνια, ο Θεός να την έχει καλά, για έναν ολόκληρο μήνα μας στήριξε. Και δεν είναι κάτι απλό. Σκέψου τώρα εσύ. Έρχεται μια οικογένεια μετανάστων. Δεν τους γνωρίζεις. 3 παιδιά. Σωστά. Όχι. Εγώ και η αδελφή μου. 2. Η μητέρα μου ήταν έγκυος με τον αδελφό μου. Mm-hmm. Έρχονται. Μια οικογένεια μετανάστων με 2 παιδιά. Δεν τους γνωρίζει. Τους βάζει σπίτι σου. Δεν σε αναγκάζει. Μπράβο. Κι όμως η αδελφή αυτή είχε τέτοια αγάπη που φιλοτιμήθηκε να μας βάλει στο σπίτι της για όσο χρειαστεί. Όχι για ένα μήνα, για όσο χρειαστεί. Μας φιλοξένησε σπίτι της. Έτσι, και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Μέχρι που βρήκαμε σπίτι στην Παναγίτσα, στο Παλαιό Φάλιρο, και μείναμε 10 ολόκληρα χρόνια. Φοβερές ευλογίες. Πάρα πολλές ευλογίες. Ο μπαμπάς μέσα σε αυτό το διάστημα έφευγε. Ο μπαμπάς ξεκίνησε, από τότε ξεκίνησε με τον αδελφό αυτό. Ξεκίνησαν να πηγαίνουν σε διάφορες χώρες. Γινόταν έργο ευλογημένο. Ο μπαμπάς επίσης προσευχόταν και λαβαίνανε πνευμάγιο οι αδελφοί. Πριν πας αυτό, σε ποιες χώρες είχε πάει, για να πούμε ότι πήγαινε για ευαγγελιστικό έργο. Δηλαδή, πήγαινε και κήρυγε τον Χριστό. Για το Ευαγγέλιο, μοιραζόντουσαν γραφές. Και για τη διδασκαλία, γιατί όπως ξέρουμε, η διδασκαλία του Ευαγγελίου στα ελληνικά είναι κορυφαία σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ο λόγος του Θεού έχει γραφτεί και είναι διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Και δεν υπάρχει καλύτερη ερμηνεία από την Αγία Γραφή στα ελληνικά. Να στο ερμηνεύει ένας Έλληνας. Ξεκάθαρα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έτσι, και το ξέρουν και οι συνάνθρωποι μας περισσότεροι. Οι Έλληνες το γνωρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η περίοδη που έλειπε, πόσο καιρό ήταν, δηλαδή για πόσο καιρό, ποιο ήταν το μέγιστο. Ο μπαμπάς το μέγιστο που έλειπε ήταν 6 μήνες στο Βέλγιο. Έχει φτάσει και 6 μήνες. 6 μήνες. Το λιγότερο. Το λιγότερο 2. 2 μήνες. Άρα. Σίγουρα έφευγε ένα δίμηνο όταν έφευγε. Έφευγε, σίγουρα ένα δίμηνο έφευγε. Πόσα χρόνια κράτησε αυτό, αδερφέ? Αυτό αρκετά χρόνια κράτησε. Τουλάχιστον ξεκίνησε από το 2000-2001. Mm-hmm. Αυτό κράτησε μέχρι το 2012-2013. Κράτησε αρκετά. Μετά είχε πάει διακεκομένα, αλλά για πολύ λίγο. Και στην Κύπρο είχε πάει, στο Βέλγιο, στη Γαλλία είχε πάει, στην Ισπανία είχε πάει, στη Ρουμανία είχε πάει. Γύρισε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Είχε πάει σε αρκετές χώρες. Λοιπόν, Αρμενία είχε πάει οπωσδήποτε. Στη Ρωσία είχε πάει, Σιβηρία πάνω, στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Βέβαια. Λεμεσό και Λάρνακα, βέβαια. Είχε πάει σε... Και σε νησιά είχε πάει, στην Πάτμο είχε πάει, στην Κο. Στη Ρόδο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, όλο αυτό τον καιρό, όπου εσύ με την μητέρα σου και τα αδέρφια σου αναγκάζεσαι να μένει μόνο σου πίσω και ο μπαμπάς να πηγαίνει για το έργο του Θεού. Ένιωσες, είχες κατανοήσει δηλαδή, το σκοπό που ο μπαμπάς σου έλειπε. Δηλαδή, είχες καταλάβει ότι ο μπαμπάς είναι σε ένα πνευματικό έργο και πρέπει να τον περιμένουμε. Ή αυτό μέσα σου δημιουργούσε έτσι, αρνητικά συναισθήματα, έλεγες γιατί με άμα σ' αφήνεις, γιατί φεύγεις. Πώς το ψυχολογικά, πώς το διαχειριστήκες? Άσχετα με το, να μου επιτραπεί, αυτοί μας παρακολουθούν και ο αλυτάκος που ήμουνα, εντάξει.
Γιατί, όπως σου είπα, ήμουν άτακτος. Ακόμα και στο δημοτικό. Εντάξει, στο γυμνάσιο λίγο ηρέμησα. Ήτανε τόσο. Μέσα μου το ξέρα και το καταλάβαινε ότι πάει για το έργο του Θεού. Γιατί τα είχαμε συζητήσει, τα είχαμε πει, το γνώριζα ότι πάει για ένα σκοπό και μόνο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εγώ μέσα μου το είχα αποδεχτεί, ουδέποτε έκανα παράπονα γι' αυτό. Εντάξει, μου έλειπε. Σαν πατέρας μου έλειπε. Ναι. Τον ήθελες. Αλλά στο θέμα αυτό, εντάξει. Είχες κατανοήσει, όπως αυτό θέλω να πω. Οπωσδήποτε το είχα κατανοήσει, άσχετα στο ξαναλέω, με το ζωηρό παιδί που ήμουνα, που σε πολλά πράγματα δεν είχα κατανοήσει. Στο συγκεκριμένο θέμα το είχα κατανοήσει και λέω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και μάλιστα ο Θεός, επειδή έλειπε ο πατέρας μου, είχε βάλει στην καρδιά πολλών αδελφών, έτσι, από άλλα φυτεύματα, να μας βοηθάνε, έτσι, για να μπορούμε να ζήσουμε τότε περίοδο, έτσι. Και ευχαριστώ τον Θεό, έτσι. Και η Εκκλησία τότε, έτσι μας βοήθαγε, τότε. Έτσι, ευχαριστώ τον Θεό. Το ωραίο σε αυτό που λες πάρα πολύ σημαντικό. Είχες κατανοήσει ότι πάει για ένα πνευματικό έργο, αλλά αυτό δεν έπαβε να είσαι ένα παιδί και όσο να είναι, να στεναχωριέσαι, αλλά να μην τα βάζεις με τον πατέρα σου. Αυτό είναι πολύ σωστό. Όχι, ποτέ. Με τον πατέρα μου δεν τα έβαλα ποτέ για αυτό το θέμα το πνευματικό. Διότι ήξερα ότι στη ζωή μας πάνω απ' όλα είναι αυτό. Είναι ο Χριστός. Αμήν. Δηλαδή, ο πατέρας μου πήγαινε στο έργο και ο Χριστός μας ευλογούσε αλλιώς. Φαντάζεσαι τον Φίλιππο με τις τέσσερις κόρες, στο εισπράξει των Αποστόλων, να τον γκρινιάζει και του λέει γιατί μας αφήνεις και φεύγεις. Εμείς σε θέλουμε εδώ πέρα. Αλλή μόνο. Όχι, αγαπητοί φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 5 λεπτών και θα ξαναπανέλθουμε με τον αγαπητό Δαβίδ και την ωραία ομολογία του. Αμήν. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε εδώ για τη συνέχεια με τον αγαπητό Δαβίδ. Δαβίδ μου, η επόμενη ερώτηση που είχα να σου κάνω, αδερφέ, είναι εσύ πώς θυμάσαι την ζωή σου στην Εκκλησία, γιατί τόση ώρα το βλέπαμε λίγο οικογενειακά. Τώρα θέλω να ρωτήσω εσένα, αυτή η ζωή από τα μηδέν σου χρόνια, από την ώρα που γεννήθηκες, θα λέγαμε, μέχρι την εφηβεία σου, γιατί δεν πήγαμε πιο πέρα. Ναι. Τι θυμάσαι από την ζωή στην Εκκλησία? Από τη ζωή στην Εκκλησία, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, εγώ γίνει κουραστικός. Παρά αυτός που ήμουνα, αυτός ο ζωηρός, ο άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές δεν γονάτιζε, δεν προσευχόταν, ο Θεός έκανε έλεος. Και αρκετές φορές με επισκεπτότανε. Και θυμάμαι μια φορά, πότε ήταν αυτό, δεν θα το ξεχάσω. Ξέρεις, όταν δεν πληρώνεσαι με πνευμάγιο, έρχεται πολλές φορές ο εχθρός να σου βάλει σκέψη ότι δεν είσαι βαφτισμένος, γιατί είναι ψέματα. Mm. Και μια μέρα πήρα μια απόφαση, λέω όχι, θα πάω, λέω, θα γονατίσω, λέω, και θα πληρωθώ με πνευμάγιο. Και λέω, θα αποδείξω, λέω, στον εχθρό, βασικά ο Κύριος, με την παρουσία του, ότι δεν είναι ψεύτικο αυτό που έχω λάβει. Και μια μέρα θυμάμαι, πήγα γονάτισα εδώ μπροστά και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, είμαι άχριστος, αλλά επισκέψουμε. Και σηκώνω τα χέρια ψηλά, αρχίζω γλωσσολαλώ και αισθάνθηκα ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνάει εδώ στις φλέβες μου. Και δεν μπορούσα να κατεβάσω και τα χέρια καθόλου. Δηλαδή, σαν να μου τα κράταγε κάποιος ήτανε. Και δεν σταματούσα να μιλάω ξένες γλώσσες. Θυμάμαι, από εκείνη την ημέρα δεν το αμφισβήτησα ξανά ποτέ. Δηλαδή, ποτέ. Δηλαδή, αυτή δεν είναι λοιπόν περίπτωση. Η αγιοπνευματική εμπειρία. Ήταν δηλαδή, μια εμπειρία μόνο που. Νοητικά, είναι και σωματικά το νιώθεις. Βέβαια, και σωματικά. Βέβαια, μειώσαι σαν ένα ρεύμα να σε διαπερνάει, νιώθεις ότι γλώσσα λαλείς, βέβαια. Νιώθεις την ειρήνη, θυμάμαι, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμάμαι πολλές φορές εδώ, με τα παιδιά κυρίως στην εκκλησία, το πρόγραμμα που είχαμε το Σαββατιάτικο. Έχει νέους εκκλησία, δεν είναι μόνο γέροι, γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι μόνο γέροι. Όχι, έχει και νέους. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα με τους γέροντες και με τις. Όχι, αλίμονο. Ίσα-ίσα από τους αδελφούς αυτούς παίρνουμε παραδείγματα. Ευλογημένα, σοφία. Σου λένε δύο κουβέντες οι οποίες είναι ευλογημένες και σου παράδειγμα και σε όλη σου τη ζωή αργότερα. Yes. Δεν είναι, είναι άνθρωποι. Και χριστιανοί και έμπειροι. Βέβαια, έχουν περάσει από σένα πολύ περισσότερα πράγματα και έχουν περισσότερα ακούσματα και εμπειρίες. Έτσι. Με τον Χριστό μπορείς να σου οδηγηθούν. Θυμάμαι εδώ με τα παιδιά, εγώ ήμουν πιο μεγάλος να φανταστείς και πολλές φορές την ώρα του κηρύγματος εμείς, όταν ήμουνα στο γυμνάσιο ήμουν εγώ και άλλοι ήταν τώρα γυμνάσιο προς δημοτικό. Θυμάμαι, γονατίζαμε εκεί την ώρα του κηρύγματος εκεί, ξέρεις, και παίζαμε. Εμείς εκεί το μυαλό μας ήταν αλλού νταλού. Εντάξει, μικρά παιδάκια σας. Εντάξει, μεγαλώνοντας όμως, αρχίσαμε να σοβαρευόμαστε σιγά-σιγά. Εντάξει. Τότε και με το πρόγραμμα, μας είχαν βάλει και ένα μπούσουλα, μελτάγαμε τον λόγο του Θεού.
Ήταν κάθε Σάββατο αυτό, ε? Κάθε Σάββατο προσευχόμασταν, είχαμε διαστηριώτες πνευματικές, συμμετείχαμε όλοι, θυμάμαι. Ήταν ωραίες εποχές και πνευματικές. Ξέρεις, και πολλές φορές θα μου πεις, καλά, ακουγόταν ο λόγος του Θεού, τι έκανες τώρα γονατισμένος εκείνη την ώρα του κηρύγματος. Ναι, κάτι έπαιρνες όμως. Ναι, μεν ήμουν γονατισμένος, έπαιζα με τα παιδιά τα υπόλοιπα, αλλά κάτι παίρναμε μέσα όμως. Και αυτό, το αποτέλεσμα είναι εδώ μπροστά μου. Και αυτό ήταν ότι μέχρι το τέλος μας κράτησε εδώ. Έτσι. Που μας κράτησε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να γονατίζεις, μπορεί να μην παίρνεις τίποτα, ακόμα και όταν πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο. Μπορεί να μην παίρνεις τίποτα. Αλλά ο Παράκλητος κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του. Και ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά τα χρόνια. Ζήσαμε ωραίες και ευλογημένες στιγμές. Και ο Κύριος μας μίλαγε με τα χαρίσματα. Θυμάσαι έτσι κάποια εμπειρία μέσα στην Εκκλησία που να υπήρχε έτσι μια ιδιαίτερη έχηση Πνεύματος Αγίου, μια έντονη παρουσία Θεού. Κάτι που να σου έχει μείνει ίσως. Αρκετές φορές. Μία Κυριακή. Θυμάμαι μία Κυριακή υπήρξε αλλαλαγμός πολύ δυνατός και θυμάμαι και πολλές προφητείες πάρα πολλές μαζεμένες που και εμένα να ακούμε που πολλές φορές, παιδί μου, είμαι ανέστητος με αυτά, πάρα πολλές φορές, ήρθε και μάγκηξε. Και πραγματικά εκείνη την ημέρα ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος και ευλογημένος και σε παρασκευιατικές προσευχές, το θυμάμαι αυτό πολλές φορές, για πιο παλιά λέω τώρα, μιλάμε για την παιδική ηλικία στην Εκκλησία μέσα. Την περίοδο μέχρι και το Λύκειο. Ναι, πολλές φορές μου μίλησε ο Κύριος, πάρα πολλές ονομαστικά. Έτσι. Με έλεγξε, μου έδωσε οδηγίες. Ναι, πάρα πολλές φορές βέβαια, αλλά κοίταξε, αυτό... Αυτός που δέχεται τον έλεγχο, λέει γραφή, είναι σοφός. Βέβαια, βέβαια στην αρχή, τις πρώτες φορές όταν ήμουνα γυμνάσιο, την πρώτη φορά που έγινε αυτό, εντάξει, έβαλα ψηλό τα κλάματα, στεναχωρήθηκα, γιατί ήταν ένας έλεγχος. Όχι έλεγχος με την έννοια κατραπακιά, αλλά ήταν ένας έλεγχος και εγώ εντάξει, ένιωσα άσχημα. Ναι. Αλλά μετά, όταν το συνειδητοποίησα μεγάλος, λέω έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί έτσι χρειάζεται. Είναι η αγάπη του Θεού, αγάπη. Έτσι είναι, μα αλλή μόνο. Άμα ό,τι να αγαπάει ο Κύριος, λέει, ελέγχει. Ελέγχει, παιδί, τον ιό τον οποίο παραδέχεται. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, μας θέλει γνήσια παιδιά ο Θεός. Αλλιώς είσαι νόθος. Αλλιώς είσαι νόθος. Άμα δεν δέχεις την παιδεία του, είσαι νόθος. Δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις λίγα πράγματα. Στρατό, πότε πήγες? Στρατό πήγα το 2017. Α, αρκετά πιο μετά. Αρκετά πιο μετά, γιατί είχα τη σχολή στα 25. Στα 25. Έχεις να μας πεις κάποια εμπειρία με τον Κύριο ή γενικά στο κάτι στρατό, που έκανε ο Θεός? Στο στρατό, ναι. Ναι, αυτό που μου έμεινε κάτι φοβερό, για μένα τουλάχιστον ήταν φοβερό αυτό που έγινε. Όταν μπήκα στο στρατό, όχι όταν παρουσιάστηκα στη Σπάρτη βασικά, αυτό ήταν ένας μήνας, κάτι το ιδιαίτερο δεν υπήρξε εκεί. Mm-hmm. Στη μονάδα μετά, όταν μπήκα στη μονάδα, αυτό που ήθελα πάρα πολύ εγώ ήταν τις Κυριακές να πηγαίνω εκκλησία και να κοινωνάω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά το θέμα ποιο ήταν? Ότι δεν είναι εύκολο. Όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρξε άνθρωπος που μπορούσε όλες. Μπορεί και να υπήρχε τώρα, μην είμαι υπερβολικός, αλλά όλες τις Κυριακές να είσαι έξω. Εκεί ήταν δύσκολο. Μα εκεί τα μοιράζανε. Εκεί τα μοιράζανε. Ο ένας το Σάββατο, ο άλλος την Κυριακή. Και πήγαμε Παρισία. Εγώ γενικά δυστυχώς. Εγώ μ' αρέσει να ομολογώ τα λάθη μου. Mm-hmm. Δεν κρύβομαι. Είμαι ένας δύσπιστος άνθρωπος. Mm-hmm. Δύσπιστος με το ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, μπορεί να πω μπα, δε. Ενώ μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός να πω μπα, μήπως ήταν ιδέα μου. Mm-hmm. Εκείνη ήταν ίσως από τις λίγες φορές που πήγα με πίστη. Και λέω, άκου να δεις, εγώ θα πάω ενώπιον εκεί του διοικητή και θα του πω ότι την Κυριακή εγώ θέλω να εκκλησιάζομαι. Τέλος πάντων, το είπα στο διοικητή, γέλασε ο διοικητής βέβαια. Συνείδησε. Μονίδησε, δεν με έβρισε ο άνθρωπος, μονίδησε και μου λέει, κοίταξε να δεις, Μαγδάλα, μου λέει, Μαγδάλα με έλεγε. Μαγδάλα. Μου λέει, κοίταξε, Μαγδάλα, μου λέει, είσαι ο γιος, μου λέει, του Πρωθυπουργού, είσαι ο γιος κάποιον βουλευτή, μου λέει, άμα είσαι, μου λέει, να σε τακτοποιήσω, μου λέει, να βγαίνεις κάθε Κυριακή έξω. Και άλλοι, τι είναι, μου λέει, τι κάνει, δηλαδή δεν κατάλαβα, μου λέει, το είπε διαφορετικά αυτός, μου λέει, τι είναι οι άλλοι, μου λέει. Εσύ μου λέει να βγαίνεις κάθε Κυριακή έξω αραχτός και αυτοί να κάθονται μέσα υπηρεσία, μου λέει. Μια φορά τη βδομάδα έξοδο. Αλλά κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή, μου λέει, είσαι κάτι το ιδιαίτερο εσύ. Πήγα μετά στον γραφιά, το είπα και στον γραφιά, μου λέει ο διοικητής, μου λέει όχι. Εγώ το πίστευα μέσα, μου λέει, κοίτα να δεις που κάθε Κυριακή εγώ θα βγαίνω έξω. Έρχεται την πρώτη Κυριακή, μου λέει, ποιος θέλει να βγει. Τέλος πάντων, μου λέει την Κυριακή, μου λέει, θα βγει ο Τάδε και ο Μαγδαλάς, μου λέει. Λέω από μέσα μου, νάτο. Κάτι πάει να γίνει. Την επόμενη, πάλι εγώ Κυριακή έξω. Α, είπα και εγώ, λέω, θα το την τρίτη φορά, την τρίτη φορά, πάλι εγώ Κυριακή έξω. Χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν. Δόξα, Κύριε. Και μέχρι το τέλος της θητείας μου με βάζανε Κυριακή.
Κάθε Κυριακή, έξω. Αυτό μετά με βάζανε Κυριακή. Μα είναι φοβερό αυτό. Εγώ δεν ξαναμίλησα από εκεί και ύστερα. Και με βάζανε Κυριακή έξω. Και ξέρεις τι μου είπαν στο τέλος της θητείας μου. Εσύ καμιά Κυριακή έχεις πάρει που λέει έξοδο. Μέχρι και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι το πει, καλά λέει. Ναι, δηλαδή, πώς να το πω. Του τύφλωσε κυριολεκτικά. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί κάθε Κυριακή ήμουνα στην εκκλησία και είναι στο σώμα. Και να πω, για να μην παρεξηγηθώ. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εγώ έτσι το ξαναλέω έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Έλεος Θεού ήταν. Δεν ήμουνα κάτι το ιδιαίτερο, ούτε το έμπαιζα κάτι, ούτε το έμπαιζα ο καλός. Ήμουν με το έλεος του Θεού πήγα αλλά και με πίστη. Λέω, εγώ θα πάω και πιστεύω ότι θα γίνει. Αμήν. Και όντως έγινε. Και ήταν μια εμπειρία πολύ ωραία. Και μια άλλη συζήτηση που είχαμε πιάσει με έναν συνάδελφο, θυμάμαι, για τον κύριο μιλάγαμε. Εντάξει, αυτό σονίδιζε βέβαια. Αλλά στο τέλος, θυμάμαι, στο τέλος πριν φύγει αυτός, πριν απολυθεί, μου λέει, κοίτα, σε παραδέχομαι, μου λέει, γιατί εντάξει, το πιστεύεις αυτό που λες. Μου λέει, σε παραδέχομαι. Εγώ μου λέει, μπορεί να μην το πιστεύω. Αλλά μου λέει, εσένα σε βλέπω, μου λέει, το λες με πίστη, μου λέει αυτό που λες. Και αυτό με ευχαρίστησε. Τώρα τι κάνει το παιδί αυτό, δεν ξέρω τι κάνει, ο Θεός να τον ελεήσει, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον. Και δεν είχα πρόβλημα με κανέναν. Ναι. Δεν είχα πρόβλημα, όχι γιατί ήμουν ο καλός της υπόθεσης, γιατί υπήρχε έλεος Θεού. Εγώ έκανα τον αλφαμήτη στο στρατό κάτω. Και το φοβερό ήταν ότι όλοι ερχόντουσαν, όλοι από τη μονάδα ερχόντουσαν και μου λέγανε τα παράπονά τους για τους άλλους. Εγώ δεν έλεγα για κανέναν τίποτα βέβαια. Γιατί εκεί μετά δίνεις κακή μαρτύρια. Έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω εγώ κάτι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Δεν μπορώ εγώ, τι μου, Σολομώντας είμαι. για να βρω το δίκαιο. Σοβά κινήθηκες. Δεν μπορώ να το κάνω. Την όχι, τίποτα. Δεν έλεγα σε κανέναν, δεν μίλαγα. Ωραία. Και ήταν δύο ωραίες εμπειρίες, αλλά και η θητεία μου, μπορώ να πω, πριν αλλαχή των εξαιρέσεων από παιδιά που δυστυχώς δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που με φύλαξε όλη τη διάρκεια αυτή και για πολλούς συναδέλφους, συστρατιώτες που είχα, οι οποίοι ήταν πραγματικά εξαιρετικά παιδιά. Ήταν εξαιρετικά παιδιά, δηλαδή και έβλεπες, δηλαδή έλεγες παιδιά ότι πραγματικά μπορούσες με αυτά τα παιδιά και παρέα να κάνεις και δύο κουβέντες για τον Χριστό να τους πεις. Ήταν ευσεβείς παιδιά, δηλαδή. Ήταν ευσεβείς παιδιά. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις πάντα. Λοιπόν, αυτά για το στρατό εν ολίγης. Ναι, βέβαια. Τώρα, θέλω να πάμε στο κομμάτι πατέρας, γιατί ήταν δυνατή προσωπικότητα. Και θέλω να μου πεις μία εμπειρία που σου διηγήθηκε ή που μπορεί να ήσουν και παρόν, έτσι. Και μία εμπειρία που σου μείνε λίγο πριν φύγει ο αδερφός μας εν κυρίω. Αυτά που μας είχε διηγηθεί ήταν πολλά. Αυτά που μου μείνε βέβαια ήταν η απειλή του όπλου, τρεις φορές. Ο πατέρας μου στην Αρμενία που ήταν νέος, όταν αναγεννήθηκε με τον ξάδελφό του μαζί που αναγεννηθήκανε, πηγαίνανε σε χωριά της Γεωργίας και εκεί ήταν το Λόγο του Θεού. Και δυστυχώς εκείνες τις περιόδους υπήρχαν, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, υπήρχαν πολλές μαφίες. Πάρα πολλές. Δηλαδή σκοτωμή συνέχεια, βιασμοί, δύσκολες καταστάσεις. Ούτε η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δηλαδή είχαν τον έλεγχο της χώρας, στη Γεωργία κυρίως. Και εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου πήγαινε σε ένα ολόκληρο χωριό και του κήρυτε το λόγο του Θεού μαζί με τον ξάδελφό του. Και το φοβερό είναι ότι όλο το χωριό είχε αναγεννηθεί. Και είχε δημιουργηθεί. Είχε πιστέψει στον Χριστό όλο το χωριό. Είχε πιστέψει όλο το χωριό. Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο οι πιο πολλοί ήταν κομμουνιστές, έτσι. Ναι. Και όμως πίστεψε στον Χριστό και είχε δημιουργηθεί η Εκκλησία. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι εδώ θα αποδείξεις αν είσαι χριστιανός. Όταν κηρύτονταν ο λόγος του Θεού σε μια συνάθρηση, ήρθε ένας από τους μαφιόζους αυτούς. Ένας άνθρωπος, ο οποίος άμα τον έβλεπες, ήταν 2-5 στο ύψος, του λέω τις περιγραφές του πατέρα μου, 2 μέτρα άνθρωπος, τέρας, γομάρι κυριολεκτικά, που μπορεί με μια σφαλιάρα που μπορεί να σου έριχνε, να σου φεύγει το κεφάλι. Μιλάμε για τέτοια δύναμη. Να πούμε ότι ο πατέρας σου δεν ήταν κανένας δίμετρος. Τίποτα. Όχι. Ο πατέρας μου ήταν ένα 65 ύψος άνθρωπος, λίγο γεματούλης. Ναι. Καμία. Όχι, τότε ψέματα. Τότε ήταν αδύνατος. Ο πατέρας μου και ήταν και κοντός. Δεν ήταν ψηλός ποτέ ο πατέρας. Το λέω αυτό για να δείξουμε ότι ο άλλος ήταν εντελώς. Καμία σχέση. Ο άλλος παίρνει 3 κεφάλια. Έτσι. Και του λέει, και μάλιστα, για να σου δώσω καταλάβεις, ήταν και τρίτος ξάδελφός του αυτός ο μαφιόζος. Φοβερό. Άντε. Και του λέει, τι κάνεις εδώ, του λέει. Του λέει, κηρύττω τον Χριστό. Κηρύττω τον Χριστό, του λέει. Και βγάζει το όπλο και το φέρνει στο μέτωπο. Του λέει, άμα δεν αρνηθείς τον Χριστό, του λέει, εγώ θα πατήσω τη σκάνδαλη. Και λέει, ο πατέρας μου πήρε μια απόφαση. Δεν μπορεί, λέει, εγώ εδώ να κηρύττω το Χριστό. Να κηρύττω εδώ το Χριστό και μπροστά σε όλους αυτούς τώρα τις ψυχές να αρνηθώ.
ότι ναι, αρνούμε τον Χριστό, ξέρεις, θα μου πούνε. Δεν ντρέπεσαι. Τι μας κηρύττεις τόσο καιρό. Και ο πατέρας μου λέει, και τότε ήμουνα και εγώ γεννημένος, και ήταν και η μητέρα μου. Και λέει, τότε δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν εμείς στην Αρμενία. Και λέει, ο πατέρας μου, δεν αρνούμε τον Χριστό. Λέει, άμα θες, πυροβόλησέ με. Και δεν τον πυροβόλησε ποτέ. Και το ομολόγησε ο ίδιος, λέει, κάποια δύναμη με κρατάει, λέει, δεν μπορώ να πατήσω τη σκανδάλη. Τώρα βέβαια ακούγεται έργο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως είναι πραγματικό γεγονός. Κι όμως λέει, δεν μπορώ να πατήσω τη σκανδάλη. Κάποιος λέει, δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει, λέει. Συνέβη ποτέ να χτυπηθεί για τον Κύριο, σου είχε διηγηθεί κάτι τέτοιο? Δεν μου είχε διηγηθεί. Όχι. Να τον χτυπήσουν για τον Κύριο δεν μου το είχε διηγηθεί. Αρκετές φορές πήγε να συμβεί τότε και μετά όταν πήγαινε στο έργο του Θεού μου τον Αδελφό, αρκετές φορές τον απειλήσανε ότι θα τον πετάξουν και από τον πέμπτο όροφο. Μιλάμε για αντιδράσεις φοβερές. Για πες μας μια άλλη εμπειρία πάνω αυτό με το όπλο, γιατί μας είπες ότι είναι τρεις. Άλλες δύο φορές είχε γίνει πάλι παρόμοια περίπτωση, αλλά άλλη όμως, όχι ο ξάδελφός του αυτός. Ναι. Άλλες περιπτώσεις, πάλι ο πατέρας μου το ίδιο ακριβώς λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, δεν θα αρνηθώ εγώ τον Χριστό. Και με το... έναν που ήταν ψιλομεθυσμένος, κάτι θυμάμαι εγώ, που ήταν, οπλοφορούσε, τον σημάδεψε, ήταν και μεθυσμένος. Αυτό το τώρα θυμάσαι. Μου διαφεύγει, όχι, αυτό μου διαφεύγει τώρα. Το θυμάμαι, το είχε πει αγαπητή από τον Άμβονα κιόλας. Α, μπορεί, ναι, αυτό τώρα μου διαφεύγει. Θυμάμαι τις άλλες δύο περιπτώσεις. Τον είχε σοκάρει. Γιατί σκεφτόταν ότι σου λέει είναι κοιμηθισμένος. Δηλαδή δεν το είχε πολύ να πατήσει σκανδάλι. Εύκολα. Και πάλι εκεί ο Χριστός το απέτρεψε. Με τον τρόπο, δεν θυμάμαι ποιον τρόπο είχε πει, αλλά πάλι το απέτρεψε. Είναι αυτό που λέει: όπλων κατασκευαστέν, δεν θέλει ευωδοθεί κατά σου. Αμήν, αμήν. Στον Ισαΐα το λέει έτσι ξεκάθαρα. Αμήν. Για πες μας τώρα και. Μια εμπειρία. Και υπήρχαν και πολλές άλλες εμπειρίες. Από έτσι, τον τελευταίο του καιρό, πώς τον βίωσες, μια εμπειρία που να σε σημάδεψε στη ζωή σου. Αυτό που, εκτός το ότι αυτό που είπα στην αρχή, γιατί για όσους δεν το γνωρίζω, ο πατέρας μου επάσχει από κύρωση του ύπατος. Mm-hmm. Πριν φύγω για τον στρατό, εγώ το παρατηρούσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, θυμάσαι κι εσύ, 95 κιλά, 90 κιλά για το ύψος του, ήταν υπέρβαρος. Και μήνα με το μήνα, έχανε κιλά. Εγώ, μένα αυτό μου κίνησε την περιέργεια, λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ενώ έχανε κιλά εδώ στα χέρια, στο πρόσωπο, είχε πλειστεί η κοιλιά του. Και του λέω, μπαμπά, κάτι δεν πάει καλά. Για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο φυσιολογικό είναι χωρίς διατροφή, ξέρεις και εσύ έχεις κάνει διατροφή. Ένας άνθρωπος από 95 κιλά να πάει 62, εξήγησέ μου. Όχι, μέσα σε 6 μήνες. Ήτανε φοβερό, δεν ήθελε να πάει στο γιατρό. Μάλιστα, δεν μου τα έλεγε όλα, μετά μου τα πει η μάνα μου, έγινε από το στρατό, έκανε πολλές φορές εμετό. Είχε ναυτίες, είχε ζαλάδες, πυρετούς, ανέβαζε συνέχεια. Λέω, μάνα, δεν είναι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Τελικά το 17 τον πήγαμε στο γιατρό να τον κοιτάξει. Όλο έλεγε ότι είναι το έντερό μου, είναι το στομάχι μου, έκανε και διαγνώσεις. Ναι, του έλεγα να πάει στο γιατρό, δεν ήθελε. Εν πάση περίπτωση, ο πατέρας μου ήταν ένας υγιής άνθρωπος. Φαντάζομαι δεν είχε πάει στο νοσοκομείο ποτέ. Μόνο στο οδοντιάτρο πήγαινε γιατί είχε θέμα με τα δόντια του. Μόνο εκεί. Αλλά κατά τα άλλα δεν πήγαινε στους γιατρούς. Και τέλος πάντων, όταν το 2018 πήγε στον γαστρεντερολόγο, του λέω: ο γαστρεντερολόγος λέει, άνθρωπε μου, του λέει, έχει γεμίσει η κοιλιά σου, για να τα λέω εν συντομία. Έχει γεμίσει υγρό. Του λέει: δηλαδή, πήγαινε στο νοσοκομείο, λέει: προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Και όταν εκεί του αδειάσανε. Είναι φοβερό αυτό που θα σου πω: του αδειάσανε 12 λίτρα υγρό. Ξέρεις, σημαίνει 12 λίτρα υγρό. 12 λίτρα. Και του είπε ο άλλος: λέει, απορώ πως ζούσες, λέει, τόσα χρόνια. 12 λίτρα υγρό του αδειάσανε. Και ήταν τότε, του κάναν κάποιες εξετάσεις, του λέει, κύριε, έχετε υπατήτιδα. Και οι γιατροί εκεί, δεν ήταν οι γιατροί οι κύριοι για το θέμα αυτό, για την υπατήτιδα, ήταν αυτοί οι οποίοι κάναν την πρακτική τους. Δεν γνωρίζανε πολλά. Και του λένε, κύριε, μια χαρά είστε, μην ανησυχείτε, σας δώσουμε, λέει, μια αγωγή, θα περάσει. Μέχρι να έρθει ο υπατολόγος. Έρχεται λοιπόν ο υπατολόγος. Λέει, έχουμε κάνει τις εξετάσεις. Και λένε, ναι, εδώ είναι η εξετάσεις του κύριου Μαγδαλά. Μπα, λέει, θα τον θεραπεύσω, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει αυτός. Εγώ λέει, είμαι εγωιστής γιατρός. Όποιος περνά από μένα, λέει, φεύγει θεραπευμένος. Μόλις βλέπει τις εξετάσεις, ασπρίζει, γίνεται άσπρο σαν το χαρτί ο γιατρός. Και λέω, πατέρας μου, τι συμβαίνει. Είχε κοκαλώσει ο γιατρός. Κοντολογείς, του λέει, δεν έχεις ελπίδα. Δηλαδή, ουσιαστικά τον καταδίκασε. Τότε ήταν και ο αδελφός ο Πέτρος, μαζί του είχε πάει στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Του λέει, όσο αντέξεις. Του λέει, δηλαδή, δεν υπάρχει ελπίδα. Όσο αντέξεις, του λέει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το σηκώτη σου αυτή τη στιγμή, λέει, είναι σαν ένα κομμάτι τούβλο. Έχει πάρει αυτό το χρώμα πλέον.
και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μου λέει, του λέει, είσαι τελειωμένη κατάσταση. Και το φοβερό ποιο είναι. Ενώ άκουσε την καταδίκη του ότι πεθαίνει. Μπήκε μέσα του μία χαρά. Πάω να συναντήσω τον Χριστό. Μα είναι αυτό απίστευτο. Είχε, αυτό είχε και μας έκανε όλους μας. Μόλις ήρθε σπίτι, εντάξει, εμένα όταν μου το ανακοινώσανε, σοκαρίστηκα. Είναι η αλήθεια, δεν του το δείχνα, αλλά είχα σοκαριστεί τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα. Εντάξει, δεν είπα γιατί Θεέ μου, δεν το είπα. Όχι, δεν γιατί Θεέ μου δεν το είπα. Λέω, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, γιατί το επέτρεψες, λέω, εσύ ξέρεις, ας γίνει, λέω, το θέλημά σου. Λέω, εγώ βέβαια σοκαρίστηκα, λέω, πρέπει να το ομολογήσω. Δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα, εντάξει, ανθρωπίνος λες. Ναι, όσο να είναι. Αλλά λέω, δώσ' μας τη δύναμη. Και το φοβερό είναι ότι εκτός από τον Κύριο, μας έδινε και ο ίδιος τη δύναμη. Λέει, δεν θα στεναχωριέστε. Λέει, ξέρετε που, ποιον πάω, λέει, να συναντήσω. Λέει, γιατί στεναχωριέστε. Και μου είπε και το φοβερό πριν φύγει, αυτό ήταν που μου μείνε μέχρι τώρα. Εντάξει, εγώ δεν το τήρησα βέβαια. Μου λέει, άμα πεθάνω, μου λέει, δεν άκλαψε. Τώρα του λέω και εσύ, λέω, μου είπε τώρα, άμα πεθάνω, δεν άκλαψε. Μου λέει, ξέρεις που πάω. Λέω, ξέρω. Αλλά είναι η στιγμή, του λέω. Πώς είναι δυνατόν, του λέω. Άκου τώρα, να κάθεται πατέρας με γιο. Φοβερό. Και να λέω ένα στον άλλον, δεν θα κλάψεις. Δεν κλάψει, λέω, να πεθάνω. Στιγμή, δεν γίνεται να μην κλάψω. Φεύγοντας, μου είπε, απροσέχεις, μου λέει, τη μητέρα σου και τα αδέλφια σου. Εντάξει. Όταν γίνει η αρπαγή, λέει, σας περιμένω. Δόξα, Κύριε. Και να πω και αυτό, για το θέμα αυτό, ναι, ναι, για να το κλείσουμε. Την ημέρα των γενεθλίων μου έφυγε, ανήμερα των γενεθλίων μου. Τι λες τώρα. Και στο λέω, ας πούμε, και πραγματικά συγκινούμε. Μου λέει, σηκώνομαι την ημέρα που ήταν να φύγει, λέω, λέω, Χριστέ μου, λέω, είναι μια δύσκολη στιγμή. 30 Απριλίου είχε πάει στο νοσοκομείο πλέον, είχε εγκεφαλοπάθεια. Είχε πάθει 3 φορές. Την 3η φορά πλέον είχε μαζέψει τοξίνες όλος ο εγκέφαλος. Υγρό, δεν καταλάβαινε πια τίποτα, είχε σβήσει. Λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, λέω, να πω και κάτι στους ακροατές αυτό. Όσοι έχετε περάσει καταστάσεις δύσκολες με τους γονείς σας, με τους συγγενείς σας, γνωρίζετε ότι όταν ταλαιπωρείται ο δικός σας άνθρωπος, είναι 1000 φορές προτιμότερο να φεύγει παρά να μένει και να τον βλέπετε να βασανίζεται. Όταν είναι μια κατάσταση ανίατη, όταν δεν υπάρχει θεραπεία και όταν δεν υπάρχει ελπίδα, 1000 φορές θα παρακαλάτε να φεύγει. Αυτό έκανα εγώ. Όταν η κατάσταση είχε φτάσει στο αμήν, λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Λέω, δεν αξίζω πολλά. Αλλά λέω, θέλω να μου κάνεις αυτό το δώρο. Σήμερα, λέω, θέλω να τον ησυχάσεις και να τον πάρεις στην αγκαλιά σου, λέω, το συντομότερο δυνατόν. Πήγα στη δουλειά μετά και με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο. Στην αρχή έλεγα να τον καλωδιώσουν, μπας και ρίξουν το υγρό. Με παίρνει η μάνα μου 3 η ώρα και λέει ότι, λέω, θα τον βάλουν, λέω, τον καλωδιώσουν. Λέω, τι θα κάνουν, λέω, όχι, μου λέει, λέω, στην εντατική θα τον πάνε. Μου λέει, δεν υπάρχει λόγος. Λέω, κατάλαβα. Το πολύ, λέω, σε 3 ώρες θα έχει φύγει. Και όταν πλησίαζε η ώρα 6 το απόγευμα, εγώ, ξέρεις, με ένα χτύπαγε η καρδιά μου, λέω, τώρα όπου να είναι, λέω, φεύγει, το είχα μαρτυρία. Και μόλις βαίνω σπίτι, βλέπω τη μητέρα μου να κλαίει έντρομη, να πηγαίνει πάνω κάτω για να πάρει τη τσάντα της και να πάει στο νοσοκομείο. Λέω, εντάξει. Ρώτησα, λέω, τι έγινε, μάνα μου, λέει, έφυγε. Στενάχωρα αυτά. Το θέμα είναι ότι έχουμε ελπίδα. Ότι έχουμε ελπίδα. Ότι έχουμε ελπίδα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν κιόλας στο διάλειμμά μας, ότι οι χριστιανοί έχουμε αυτή την ελπίδα της Ανάστασης. Της Απαγής Εκκλησίας, της Ανάστασης των σωμάτων. Θα δούμε τους ανθρώπους μας, γι' αυτό λέει, μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Εμείς έχουμε ελπίδα. Και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε τον αδερφό μας, ένδοξο. Όπως και όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα αγαπημένα μας αδέρφια που φεύγουν. Και αυτό είναι η χαρμολύπη. Δηλαδή, από τη μια χαίρεσαι γιατί πήγες στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και από την άλλη λυπάσαι γιατί δεν το βλέπεις. Βέβαια, είναι ο γονιός σου, όσο να είναι, όποιος το έχει βιώσει, όσοι ακροατές το έχουν βιώσει. Ξένος είναι και στεναχωριές. Το λες τώρα. Εν τω μεταξύ, κάτι τελευταίο. Αυτό που πραγματικά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, γιατί και εγώ που το βίωσα και αισθάνθηκα άσχημα πάρα πολύ μετά, ποτέ μα ποτέ να μην λέτε σε κανέναν όταν δεν περνάτε όμοιες καταστάσεις με τον άλλον, σε καταλαβαίνω. Να το ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι όλα τους πηγαίνανε μέλι γάλα. Σε καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Μην το λέμε. Ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει είναι ο Χριστός. Γιατί έζησε και πέρασε όλες τις αρρώστιες, τις αμαρτίες και τις ασθένειες του κόσμου. Καλύτερα μια αγκαλιά και ο Κύριος θα σε παρηγορήσει. Εγώ το είπα μια φορά σε έναν, το σε καταλαβαίνω που είχε χάσει το γονιό του και με κοίταξε στα μάτια βαθιά και μου λέει: Τι με καταλαβαίνεις, μου λέει: Έχεις χάσει παιδί. Έχεις χάσει το γονιό σου, μου λέει.
Η αλήθεια είναι ότι κοκάλωσα και λέω, φίλε μου, με συγχωρείς, λέω, από τότε όποιος μου λέει σε καταλαβαίνω, πραγματικά, φίλοι και φίλες και αγαπητοί ακροατές, στεναχωριέμαι. Δεν μπορείς να καταλάβεις κανέναν εάν δεν μπεις στη θέση του. Έτσι. Ποτέ μην το λέτε αυτό, έτσι. Συμβουλή. Άμα θέλετε, πάρτε το συμβουλή, όσο αγαπητός και αν είναι. Φίλος σου να είναι, ο γνωστός σου να είναι, ο αδελφός, ο αδελφής σου. Αν δεν περνάς από χίλια μύρια κύματα να έρθεις στην ίδια κατάσταση με αυτόν, ποτέ, μα ποτέ δεν θα λέτε σε καταλαβαίνω. Είναι προσβολή στο πρόσωπο του άλλου. Σας το λέω γιατί το έζησα. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτή την πολύ καλή μαμά που έχεις και αδερφή μου. Την αδερφή την Άλβαρτ. Γιατί αυτή η γυναίκα πέρασε, μεγάλωσε, θα λέγαμε, σχεδόν, όχι μόνη της, αλλά σχεδόν τρία παιδιά μόνη της. Πέρασε τα άγχη της, έτσι, πέρασε τα δύσκολα, έπες. Πέρασε και διάφορες δοκιμασίες με την υγεία της. Και προσωπικές δοκιμασίες. Και προσωπικές δοκιμασίες με την υγεία. Πες μου, έτσι, σε ένα λεπτό, χαρακτήρισε τη μου. Τι τη διέκρινε μέσα σου. Τι έλεγες, ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω οτιδήποτε. Όπως και όλες οι μητέρες. Όπως και όλες οι μητέρες. Έτσι, μη φάνουμε εγωιστές. Όπως και όλες οι μητέρες του κόσμου αγαπάνε και περιθάλπουν τα παιδιά τους. Έτσι έκανε και η μητέρα μου. Και άμα τη ρωτήσει, θα σου πει δεν έκανα τίποτα παραπάνω από ότι ήταν υποχρέωση δική μου σαν μητέρα. Μας μεγάλωσε όπως έχουν κάνει περισσότερες μητέρες, όποιες το έχουν κάνει, γιατί αγαπάνε τα παιδιά τους. Και οι γονείς, εκτός από τον ίδιο τον Χριστό, οι γονείς είναι οι μόνοι οι οποίοι σας αγαπάνε. Σας το λέω γιατί το έχω βιώσει. Πραγματικά οι γονείς, η οικογένειά σας και μόνο. Ο φίλος μπορεί κάποια στιγμή να σε αφήσει. Η κοπέλα μπορεί κάποια στιγμή να σε αφήσει να σηκωθεί και να φύγει. Ακόμα και η γυναίκα, μη σου φάνει βαρύ. Οι γονείς όμως, σαν γονείς, εάν πραγματικά σε αγαπάνε, θα σταθούν για όλη τη ζωή δίπλα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αμήν. Αυτό που έκανε η μητέρα μου, μέχρι τώρα στέκεται δίπλα μας και βίωσε και κάποιες περιπέτειες με την υγεία της, όπως ήταν ο θυροειδής, ναι, ναι. Που ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, αλλά ο Θεός έκανε χάρη και μας ελευθέρωσε. Και από αυτό, βέβαια, είχε όζου στο θυροειδή, ο οποίος ήταν καρκινογόνη και κακοήθης. Αλλά έκανε το ιώδιο. Όσοι έχουν κάνει θυροειδή με καρκινογόνους, όσοι το γνωρίζουν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, βγήκανε καλά τα αποτελέσματα. Και μετά είχε άλλη μια δοκιμασία με τη χολή, η οποία πλέον η χολή είχε φτάσει στο σημείο να γίνει λάσπη, δεν ήταν καν χολή. Και οι γιατροί της είπαν ότι πάλι καλά που ήρθες, γιατί αυτό μπορούσε να ανά πάσα στιγμή να κάνει μεγάλη ζημιά και, ναι, να μην το προλάβεις. Αλλά πάντα μας έδινε συμβουλές από το Λόγο του Θεού. Μαζί διαβάζαμε τη Γραφή, μαζί μας έδινε συμβουλές από το Λόγο του Θεού και μας έλεγε ό,τι και αν γίνει στη ζωή σας, το φόβο του Θεού θα έχετε. Εγώ δεν θα είμαι για πάντα εδώ, ούτε ο πατέρας σας θα είναι. Όμως υπάρχει κάποιος που σας βλέπει. Θα έχετε το φόβο του Θεού πάντα και θα προσέχετε να μένετε μακριά από την αμαρτία. Εγώ από τις πρώτες αδερφές που θυμάμαι εδώ όταν ήρθα στην εκκλησία ήταν η μητέρα σου. Τρομερή γυναίκα, μας αγκάλιασε, είδαμε την αγάπη της αδερφότητας, δηλαδή και μέσα και από αυτήν, όχι μόνο αυτή. Πολλά αδέρφια ήρθανε, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ καλή έτσι, αδερφή μας και χαιρόμαστε για αυτήν. Λοιπόν, έχεις κάποιο μήνυμα, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Έχεις ένα μήνυμα να δώσεις στους ανθρώπους, στους ακροατές που μας ακούνε, κάτι για τον Χριστό, κάτι που θα τους ίσως αγγίξει. Δεν θα πω πολλά, το μόνο που θα πω, το μόνο που θα πω είναι, συγγνώμη, ναι, το μόνο που θα πω είναι από την εμπειρία μου, δοκιμάστε τον Χριστό. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Θα μου πεις, εσύ γεννήθηκες σε μια εκκλησία μέσα, ωραία, πίστεψε τα λοιπά. Να ομολογήσω ότι αν δεν ήμουν γεννημένος στην εκκλησία, δεν ξέρω που θα ήμουν τώρα. Να λέμε την αλήθεια, άνθρωποι είμαστε, η καρδιά μας είναι απατηλή, διεφθαρμένη, έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν γνωρίζουμε που θα ήμασταν. Όμως, αν δεν τον έχεις δοκιμάσει σήμερα τον Χριστό, αγαπητέ ακροατή και ακροάτη, άμα δεν έχεις δοκιμάσει τον Χριστό, δεν έχεις να χάσεις κάτι. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν έχεις δοκιμάσει, το οποίο βέβαια δεν φέρνει σε κίνδυνο τη ζωή σου, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν λέμε να πάμε σε ακραία πράγματα που θα φέρουν σε κίνδυνο τη ζωή μας. Ναι. Κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει. Γιατί δεν το δοκιμάζεις. Γονάτισε σήμερα στο σπίτι σου και πες, Θεέ μου, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχεις. Έτσι μου είπαν ότι υπάρχεις. Αν όμως υπάρχεις, θέλω να με ελευθερώσεις από αυτό. Εγώ είμαι βεβαιωμένος και έχω την πίστη ότι θα το κάνει. Δοκίμασε τον Χριστό, δοκίμασε τον, γονάτισε και προσευχή σου σε αυτόν. Μην τον απορρίπτεις. Δεν έχεις, και η σωτηρία, να ξέρεις, είναι δωρεάν. Ο Χριστός δεν ζητάει ούτε χρήματα, δεν ζητάει ούτε περιουσίες. Ζητάει τη δική σου την καρδιά να του τη δώσεις. Κάτι πάρα πολύ απλό. Σταυρώθηκε για σένα και σε αγαπάει και θέλει να ζεις μαζί του αιώνια. Δοκίμασέ τον
και θα δεις ότι δεν θα ζημιωθείς. Το μόνο σίγουρο ότι δεν θα ζημιωθείς. Αν αδερφέ, αυτή τη στιγμή ήταν μπροστά ο Κύριος και σου έλεγε, Δαβίδ μου, ό,τι μου πεις θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή, τι θα του ζήταγες. Τώρα μην μου πεις το βασιλιά των ουρανών, το λέμε όλοι αυτό, εννοείται. Πρώτα απ' όλα, εννοείται αυτό. Αιώνια να ζήσω μαζί του. Βασιλιά των ουρανών, ζητάμε όλοι. Το πρώτιστο είναι αυτό. Από το δεύτερο, άντε να το πω έτσι. Ποιος να αναλάβει τα αιτήματα όλων μου των αδελφών, της οικογένειάς μου και όλων μου των αδελφών. Τα λες της αδελφότητας. Της αδελφότητας τα αιτήματά μας. Ενότητα, όλους μαζί, μακριά από τσακουμούς, καυγάδες, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ο Χριστός μας αγαπάει όλους, σταυρώθηκε για όλους μας και θέλει να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Βασιλεία των ουρανών, τα αιτήματα των αδελφών μου και ενότητα. Να είμαστε ενωμένοι. Όλοι, ενωμένοι και αγαπημένοι, μία φωνή, ένα πνεύμα, μία πίστη, όλοι μαζί, ζωή αιώνια. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, έφτασε στο τέλος άλλη μια εκπομπή. Θα τα πούμε με τη χάρη του Θεού την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη και ο Χριστός να σας ευλογεί όλους.